έχουμε δύο κορίτσια και τρία αγόρια. Λοιπόν, το επόμενο κορίτσι που θέλω να επιλέξει είναι η Κλαούντια. Σε ακούω. Έχεις τρία αγόρια να επιλέξεις. Έχουμε τον Γιώργο Κόρκα. Αυτός ποιος είναι τώρα? Ο Κόρκος. Το Θοδωρή και τον Γιώργο Γεωργίου. Το αγόρι που θα επιλέξω για τέρι μου είναι ένα το οποίο το γνωρίζω καλύτερα από άλλους εδώ μέσα και νομίζω ότι θα μπορούσα να ταιριάξω έστω και κάποια πράγματα. Και είναι ο... Είστε έτοιμοι! Ο Γιώργος ο Κόρκας. Τι? Εγκεφαλικό? Όπου να είναι μου έρχεται! Σοβαρά τώρα. Θέλω να τη δει γιατρός. Γιώργο Κόρκα. Είσαι πλέον ζευγάρι με την Κλαούντια. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Θεωρώ ότι έκανα την καλύτερη επιλογή. Αντέ και γάμισο ρε μαλάκο. Εσύ δε μου έλεγες πριν από μια ώρα πόσο σας χαίρομαι και όλα αυτά. Σας χαίρομαι. Και γιατί τον επέλεξε? Θέλεις να φύγει ο Γεωργίου. Εγώ την επιλογή μου την έκανα άλλο με ποιος θέλω να μείνει. Τώρα περνάμε τέλεια. Είσαι πάρα πολύ λάθος ότι μιλάς με τον Γεωργίου. Είσαι πάρα πολύ λάθος. Επειδή δεν έχω κανένα κοινό μαζί του. Γιατί είστε όλοι πουτανάκια. Όχι, ήταν. Αυτό που έκανε. Δεν είναι ωραία. Ήταν που να διάλεγε τον Γεωργίου. Είσαι πολύ σκατό χαρακτήρα. Δεν πειράζει. Βλέπουν και θα φας πολύ κράξιμο έξω. Δεν πειράζει. Εγώ κάνα παιχνίδι. Εσύ όμως θα φας πολύ κράξιμο. Το επίπεδο φαίνεται πάρα πολύ. Το επίπεδο σου φάνηκε από την επιλογή σου. Ζήτω ο αθάνατος ελληνικός καραπούτανος.